3630 μου φαίνεται. Κάτι. Και ο Μέλτον και εκείνος ήταν πολύ καλός παίχτης, ήταν... δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Ο Μέλτον έχει 2-2 ρέκορντ στο SSL. Ο Hot Cookies έχει 3-0, είναι αίτητος εμείς. Έχει και Nameless με 2-0, έχει νικήσει και Admiral CC με 2-0 και Zeus με 2-0. Ο Μέλτον, παρόλο που έχει 2-2 ρέκορντ μέχρι στιγμής στο SSL, έχει πάρει παιχνίδια και από τον Greek Army και από τον GG Buy. Ενώ έχει νικήσει Nameless και Zeus. Ωραία, εδώ είμαι κι εγώ. Μην νομίζετε. Δεν έφυγα. Πού ήρθα και εσύ λίγο. Δεν μπορεί μόνος τώρα. Απλά ρε παιδί μου, έψαχνα λίγο τα πράγματα με το stream και αυτά. Εντάξει, τώρα οι ISP δεν βοηθάνε, τα ξέρεις πως είναι. Ναι, Ελλάδα. Και όταν είναι live ειδικά είναι αρκετά πιο δύσκολο, παιδιά. Πιστέψτε με δηλαδή που βλέπετε πολλά replay να καστάρονται, δεν έχει καμία σχέση. Είναι άπειρα πιο εύκολο. Το ελέγχεις, το φτιάχνεις, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Οποιοδήποτε technical malfunction που λέμε δεν σε εμποδίζει, το φτιάχνεις μετά. Τώρα το live είναι διαφορετικά. Λοιπόν, εντάξει, τα είπες τα πιο πολλά. HSL, Week 7, Meldon, Hot Cookies. Είδαμε και πριν το Hot Cookies στο Show Match. Ήταν λίγο παροδία βέβαια το stream γιατί παίξανε προβλήματα. Με τον delay θα το φτιάξω. Είπες τα περισσότερα για το Hot Cookies, τα είπαμε και πριν. Φοβερά solitaire. Ο Meldon τον έχω δει. Καλός είναι, τώρα δεν ξέρω πώς έχει μετεξελιχθεί στην παρούσα φάση που μιλάμε. Πάμε να δούμε το τρέιλεράκι και ξεκινάμε. Θα δείτε κάτι πολύ αστείο στην οθόνη μου, ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Νομίζω το βλέπω και στη δική μου οθόνη. Α, οκ. Okay. Φορτώνει ένας παίχτης μόνο, έτσι. Okay. Και νικάει! Καταπληκτικό παιχνίδι. Φοβερό παιχνίδι, παιδιά. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, τα λέμε, ρε. Μάλλον έπεσε ο Μέλτον λίγο πριν ξεκινήσουμε το match, κάτι τέτοιο. Ωραία. Κάτι έγινε. Είμαστε live και γίνεται και recorded. Δεν το σταματάμε. Ναι, πάμε επόμενο. Πάμε. Αντώνη, περίεργο παιχνίδι ήταν. Είδαμε ένα instant surrender από τον Μέλτον. Μάλλον φοβήθηκε. Ναι, ήταν ενδιαφέρον το build του Hot Cookies. Εγώ πιστεύω ότι δεν έκανε καλό split ο Μέλτον και έφυγε απλά. Σου λέει έχασα ήδη. Πάει. Όχι, έφυγε πριν καν φορτώσει. Ήταν τόσο προχωρημένη η σκέψη του. Ναι. Ο Hot Cookies έκανε 6 SCVs, μάλλον ήταν ήδη έτοιμα. Ήταν ήδη έτοιμα και έφτιαχνε ένα 7ο. Ο Μέλτον δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Κάποιο μισή μάικρο μάλλον. Και τέλος πάντων, και τη φωνή σου επίσης θέλω να ξαναπώ να μην τελειώνει τη φράση σου σε γιατί κατατέβαλε το. Okay. Μιζείς. Ωραία, πάμε. Για να το βλέπουν ρε οι άλλοι. Οκ, okay, βλέπουμε. Ο Ροσχάρτς. Θέλω να είναι cross. Και δεν μ' ακούει ο θεός της Blizzard. Πάνω δεξιά, 12 η ώρα. Κόκκινη τέραν, Hot Cookies, ένας και μοναδικός. Κάτω αριστερά, 8 με 9 η ώρα. Πορτοκαλί, Meldon τέραν. Πάμε να δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Εντάξει, στην αρχή το TVT το έχουμε ξαναπεί, δεν αλλάζει κάτι, θα δούμε κάποιο περίεργο, κάποια τρέλα. Αυτός ο χάρτης είναι πολύ ανοιχτός σε σχέση με το Lost Temple, δηλαδή παρόλο που είναι close by ground οι θέσεις, άμα δεις το choke point ανάμεσα στο expansion των παιχτών, είναι πολύ πιο φαρδί από ό,τι είναι στο Lost Temple. Ναι. Και το κέντρο είναι πιο ανοιχτό και μπορείς να πας και από πίσω για επίθεση, άμα φας τις πέτρες δηλαδή. Χωρίς να το περιμένει, για counter attack εννοώ. Καλά, δεν νομίζω. Εντάξει, πρέπει να φας δύο πέτρες και πάλι το choke point είναι πολύ στενό. Δεν συμφέρει. Αλλά το τρίτο, ναι, είναι δηλαδή ουσιαστικά το τρίτο πλέον το μοιράζονται. Που μόλις καταλάβουν που βρίσκονται θα επιλέξουν κάποιο άλλο για τρίτο, νομίζω. Ναι, εδώ πέρα τα assist tanks μπορούν να κλειδώσουν εύκολα, παραδείγματος χάρη, το natural, ε.
Τρίτο, ναι. Α, το τρίτο. Ναι, για το τρίτο είναι το θέμα. Δηλαδή, άμα κάποιος έχει το πλεονέκτημα και κάνει σιζ, μπορεί να το εξασφαλίσει. Ακόμα και το gold, παραδείγματος χάρη, να κάνει σιζ μπροστά στο... Ναι, αρκεί να έχει vision στα πίσω βράχια, ώστε να δει, να προλάβει να πάει να κάνει, να στηθεί, έτσι. Ναι, ναι. Γρήγορο σκάουτ από το Μέλντον, μετά τον Τίποτ. Ο Hot Cookie δεν τον ενδιαφέρει, θα στείλει μετά τον Μπάρακ, γιατί να χάσει έστω αυτά τα κάποια μήνες. Τώρα θα στείλει τελικά, θα λέει, αφού έστειλε για attack. Οκ, τα ίδια, δεν βλέπω κάτι, δεν βλέπω κάποια διαφορά. Ναι, τα ίδια, ακριβώς. Ακριβώς τα ίδια, ωραία. Μέχρι να βγει λοιπόν ο Marine, guys, θα ξέρετε, θα δούμε... Δεν πρέπει να λέει κάτι, να φύγει το SCV για το scout. Αν και νομίζω από το Hot Cookies 1-1-1 θα δούμε. Για μένα είναι από τις πλέον καλές Terran builds, σε TVT δηλαδή, 1-1-1. Είναι ασφαλές. Είναι σε διαφορετικές θέσεις θα μπορούσε να πάει ένα Rax Expand χωρίς gas, αλλά σε αυτές τις θέσεις δεν ξέρω αν θα αξίζει κάτι τέτοιο τόσο μεγάλο ρίσκο. 1-1-1 και μετά το θέμα είναι θα πας για Banshee, θα πας για Helion Drop. Δεν ξέρω τι από τα δύο. Ο Μέλντον έκανε λίγο νωρίτερα το δεύτερο τύπο του, με αποτέλεσμα να έχει λίγο αργότερα τον δεύτερο Marine. Μικρά, αλλά έτσι τα αναφέρουμε πραγματάκια. Και δεν έχει βάλει και εργάτες στο Refinery, ο Μέλντον. Ναι, έχει βάλει έναν. Πολύ σημαντικό αυτό, Αντώνη. Ευχαριστώ που το είπες. Έχει βάλει έναν, όπως βλέπετε. Μάλιστα. Δεν ξεκινήσαν κατά τα πράγματα. Αυτό θα καθυστερήσει πολύ το factory του, το οποίο όμως δεν θα το κάνει. Μάλλον γιατί πάει για Reactor. Πάει για Reactor, θα το είχε πολύ πιο γρήγορα το Reactor. Για να δούμε, ενδιαφέρον άνοιγμα. Κατεβαίνει κάτω, ίσως... Ίσως είναι και θελημένο. Ναι, ίσως... ναι, αλλά έχει ήδη 650 minerals, Αντώνη. Θα πάει για expand. Ένα Rax expand, όπως πάμε και πιο... Α, και θα πετάξει δύο bunker κάτω, ένα βλέπουμε άνοιγμα, ωραία. Θα προσθέσει μάλλον κανένα να, το barrack, μόλις το πρόσθεσε. Ωραία, δύο barrack. Δύο barrack, πολύ ωραία. Εντάξει, πολύ γρήγορο. Close by ground, πάρα πολύ γρήγορο expand, risky κατά τη γνώμη μου, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ένα. Να δούμε αν θα το τιμωρήσει ο Hot Cookies με κάποια... Α, πάει το γνωστό που σαντώνει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα. Α, το έκανες στο παιχνίδι, ναι. Ναι, για να δούμε. Μόλις τελειώσει το... δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Αλλά έχει bunker. Άμα προλάβει να φέρει και SCVs μπροστά κάτω για repair, νομίζω θα είναι ok. Πάει να κάνει engineering bay, λογικά για κάποιο Wolof. Θα καταλάβει ότι υπάρχουν μόνο δύο Marines. Ναι, θα πάει πίσω. Δεν υπάρχει λόγος να παλέψει και τώρα είναι 4 Marines. Το Helion μπορεί να μπει μέσα και να κάνει scout βέβαια. Ναι. Γιατί το κάνει αυτό, εντάξει. Έχασε δύο SCVs χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα στο bunker. Ναι. Α, εντάξει, το Μέλντον φοβήθηκε, το κάνει repair και πάει πίσω. Θα τα βάλει, τώρα θα κάνει transfer στα mineral lines και είναι ειδικότητα. Idle SCVs βλέπουμε εδώ, από το Μέλντον. Ο Hot Cookies θα πάει για πάρα πολύ γρήγορο tank και siege mode, ίσως να πιέσει ξανά, να συνεχίσει δηλαδή να πηγαίνει one base. Και θα βγάλει, θα βγάλει medivac για το vision, δεν θα βγάλει κάποιο viking, γιατί ή θα χρησιμοποιήσει scans. Κοίτα, είναι καλό όταν βλέπεις Wall of σε TVT κάτω, χωρίς ναι, tank και air superiority, το tank είναι πάρα πολύ δυνατό. Θα βαράει το bunker και το bunker δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ο Hot Cookies θα τον τιμωρήσει γι' αυτό τώρα. Για να δούμε. Δεν θα δούμε εξπάντα με Hot Cookies πάντως. Αλλά αν δεν πετύχει αυτό το push θα υπάρχει πρόβλημα. Το C-Stack θα έχει τελειώσει μέχρι να πάει. Θα περιμένει λογικά και το Medivac ή θα χρησιμοποιήσει κάποιο scan. Για να δούμε. Πάντως θα ρίξει σίγουρα... Πιστεύω με το... και χωρίς Medivac μπορεί να το... Αλλά πιστεύω ότι θα έρθει το Medivac. Θα ρίξει σίγουρα φίλες. Για να δούμε. Πολύ ωραία θέση. Ναι, πολύ ωραίο. Φαίνεται μελετημένος ο Hot Cookies. Μόνο που αντί να βαρέσει το bunker... Τώρα κάνει focus fire, ναι. Λογικά το επιλέγει. Τώρα είναι πρόβλημα. Πανικοβάλλει το Μέλντον. Δεν ξέρει τι να κάνει. Και δεν έχει και steam ο Μέλντον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχει steam, δεν έχει factory. Τώρα τελειώνει το δεύτερο του γκάζι. Καλό σημείο, μάλλον αυτό το engineering bay θα πεθάνει. Τι θα κάνει αυτό είναι το πρόβλημα να κάνεις ένα barracks expand σε αυτές τις θέσεις. Άμα ήταν διαγώνιες θέσεις, δεν θα είχε τέτοιο πρόβλημα. Ακριβώς. Γιατί μέχρι να φτάσει το tank εκεί μ' άργησε και το factory.